Αγαπητοί φίλοι, σας καλημερίζω, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να σας ζητήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης ένα μεγάλο συγγνώμη για την κατάσταση που υπάρχει για έξω, αλλά για αυτόν τον χώρο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς προσπαθήσαμε να τον έχουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά δυστυχώς με τα κρούσματα που έχουμε εδώ πέρα με τους γύφτους, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Το έχουμε καθαρίσει άπειρες φορές, αλλά συνεχίζει να είναι σε αυτή η κατάσταση. Όπως βλέπετε, δουλεύουμε με γεννήτρια από το Σεπτέμβριο, την οποία και ακούτε. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, γιατί πλέον έχουμε γίνει κουραστικοί. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε στη Λέσχη, στη Λέσχη Λόγω Καταδρομέων Νήσου Κουό, την οποία με τόσο κόπο, αλλά και με περισσότερη αγάπη έχουμε δημιουργήσει και στην οποία δίνουμε καθημερινά τον εαυτό μας πάνω στο εθελοντικό κομμάτι. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους εθελοντές που δουλεύουν εδώ μέσα και δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για το κοινωνικό καλό. Όλοι θυμάστε από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και αυτό χάρη στον ανθρώπων που δουλεύουν εδώ πέρα και βεβαίως στον ανθρώπων που μας στηρίζουν σε αυτή την κοινωνία του νησιού. Γιατί χωρίς τη βοήθειά τους, είτε οικονομική, είτε ηθική, όπως είστε εσείς εδώ πέρα, και για μας είναι μεγάλη υπόθεση που βλέπουμε τη Λέσχη γεμάτη από όλους σας, μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερο κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θέλω να ξέρετε ότι η Λέσχη είναι ένα εθελοντικό σωματείο το οποίο προσφέρει εθελοντικά και δωρεάν, να το τονίσουμε το δωρεάν, γιατί κατά καιρούς ακούγονται διάφορα πράγματα, στην κοινωνία του νησιού και όχι μόνο. Αυτό οφείλεται στο ότι δουλεύουμε εδώ μεθοδικά και προγραμματισμένα σε όλα τα αντικείμενα που αφορούν το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Απλά θα αναφερθώ στα συμβάντα που γίνανε το 2012, στα οποία συμμετείχε η ειδική διαστική ομάδα πλαμπών αποστολών, που είναι κομμάτι της Λέσχης. Θα σας θυμίσουμε λοιπόν διάφορα σοβαρά συμβάντα που είχαν γίνει και στα οποία είχαμε πάρει μέρος. Τον Απρίλιο είχαμε συμμετάσχει στο καθαρισμό του ποδηλατόδρομου που μας ζητήθηκε από το Δήμο της ΧΟ με τα δύο τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτουμε. Και επίσης ένας παράλληλος, ότι ό,τι λίγο τελικό βλέπετε εδώ μέσα τα έχουμε πληρωμένα από την τσέπη μας. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κανένα. Από κανένα. Πλην από τους ανθρώπους, τους ιδιώτες που μας βοηθάνε κάποιους καιρούς. Ό,τι για να ζητήσαμε ήταν δίπλα μας. Τον Ιούλιο κάναμε μια ενημέρωση των κατοίκων στη ΣΥΑ για το θέμα της πυροπροστασίας, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για ένα πρόβλημα του νησιού, στο οποίο ζει από τον τουρισμό. Στο οποίο βέβαια με τα λύπη μας δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Πλην δύο ανθρώπων οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις στη ΣΥΑ πάνω. Στις 3 Εβδόμου συμμετείχαμε στην κατάσταση φωτιάς που έπιασε στην είσοδο της πόλης, στην αποθήκη Ξυλίας, όπως όλοι γνωρίζετε. Στις 9 Εβδόμου συμμετείχαμε στη μεγάλη φωτιά που είχε πάρει στο Πυλί και δώσαμε έναν δυνατό αγώνα εκεί, γιατί ήταν και το στρατόπεδο δίπλα. Μετά από ένα μήνα στη φωτιά της Καρδάμενας, και εκεί δώσαμε
όλο μας τον εαυτό και να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν εκεί πέρα, γιατί ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, και βεβαίως θα ευχαριστήσω την πυροσβεστική και τον κύριο διοικητή που είναι κοντά μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Στις 9.09 κληθήκαμε να απεκλωβίσουμε έναν τουρίστα ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο δίκαιο πάνω. Στις 3.10 κληθήκαμε να απεκλωβίσουμε έναν κυνηγό ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι στην περιοχή Χαβάρου, σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο κάναμε μια επιχείρηση 7 ώρες και το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως θετικό. Και στις 18.10 συμμετείχαμε για 15 μέρες στις έρευνες για το μικρό Μπεν, συγγράμμε στις έρευνες με την Βρετανική αστυνομία, η οποία μας εξέφρασε, όχι εντυπωσιαστήκανε το πώς δουλέψαμε σαν εθελοντές, γιατί δεν είχαμε καμία πείρα σε αυτό το κομμάτι, αλλά το ζήλο που δείξαμε και βγάλαμε εις πέρας αυτές τις 15 μέρες στις έρευνες. Και μάλιστα τις προάλλες μας κάλεσε και ο κύριος ανακριτής, ο οποίος μας χάρηκε από κοντά και δεν είχε λόγια να μας πει το τι τον είχαν πει οι Βρετανοί αστυνομικοί, οι οποίοι, να σας πω ότι εάν ενδεχομένως θα ξαναρθούν στην Ελλάδα για κάποια άλλη περίπτωση στη Βέρεια, ζητήσανε, και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή και πρέπει να αισθάνεστε κι εσείς υπερήφανοι για την ομάδα που υπάρχει εδώ πέρα, ζητήσανε ότι για να έρθουν θα πρέπει να έρθει και αυτή η ομάδα που δούλεψε μαζί τους εδώ στην ΚΟ. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Επίσης, για την πυρασφάλεια σε όλο το καλοκαίρι, την οποία κάνουμε στη ΖΙΑ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 1 τα μεσάνυχτα, πράγμα που το έχουν αναγνωρίσει οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες στη ΖΙΑ πάνω, και τους ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους και για τη συνεργασία τους. Και ένα τελευταίο ήταν ότι συμμετείχαμε και σε μια διατροφήδευση που είχε κάνει ο Δήμος της ΚΟ. Αυτά εν ολίγης ήταν τα συμβάντα τα οποία πήραμε μέρος σαν Λέσκι. Ιδίως για το συμβάν του κυνηγού θέλω να σας πω ότι εκεί όλα τα παιδιά είδανε ότι πραγματικά εδώ μέσα γίνεται σοβαρή δουλειά. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο το κομμάτι, που όπως σας ανέφερα ήταν γύρω σε 7 ως επιχείρηση, μπορέσαμε να το φέρουμε εις πέρας. Σαν Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων της ΚΟ, αισθανόμαστε την υποχρέωση να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους, μέλη της κοινωνίας του νησιού, οι οποίοι σταθήκανε και στέκονται δίπλα μας. Θα παρακαλούσα τον κύριο Σουρασί Απόστολο να έρθει. Θα τους δώσουμε έναν έπαινο αναγνώρισης για τον οποίο είναι λίγα αυτά που θα πούμε, πολύ λίγα, και οι περισσότεροι δεν θέλουμε να πούμε για τίποτα. Είναι ότι λιγότερο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Απόστολε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει και ό,τι θα κάνετε εδώ στην Πάτρα. Τον κύριο Κούκουνα Γεώργιο. Κύριε Γιώργο, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για οτιδήποτε έχετε κάνει και θα κάνετε από εδώ και πέρα για τη λέσχη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τον κύριο Κουρούδη Λεωνίδα.
Κύριε Λεωνίδα, σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι έχετε κάνει. Κάνουμε, για εσάς και για τις πρωτοβουλίες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν σας έχουμε δίπλα μας, είναι όλα διαφορετικά. Θα αφήσω για το τέλος τον κύριο Τσιάμι Γιώργο, ο οποίος είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής του νησιού μας. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να μας δώσει. Η εμπιστοσύνη του κύριου Γιώργου σημαίνει ότι έχει δει τις ασκήσεις μας, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνουμε και σε τι βαθμό το κάνουμε. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και καλή δύναμη έχουμε εγώ σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και ιδιαίτερα τιμητικό το να βραβεύει μια εθελοντική ομάδα μια υπηρεσία στους περίεργους καιρούς που ζούμε σήμερα. Και επίσης, να σου πω πρόεδρε και φίλε Θόδωρε, ότι η τιμή δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε εσάς, οι οποίοι εσείς είστε που αφιερώνετε εθελοντικά το χρόνο και χρήμα και κόπο για να βοηθάτε εμάς όλους και όλη την τοπική κοινωνία. Και να πω ότι είστε πραγματικά αξιέπαινοι για αυτό που κάνετε και είστε πάντα δίπλα μας οπουδήποτε χρειαστεί. Και καμιά φορά επειδή στενοχωριέσαι για κάποιες κριτικές που γίνονται, θα σου πω το εξής και θέλω να το θυμάσαι. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η κριτική κάποιων καλόπιστων ή κακόπιστων, αλλά όταν γυρίζουμε σπίτι μας και αυτό που νιώθουμε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας μετά από μια επιτυχημένη επιχείρηση, διάσωση, επέμβαση και πέφτουμε για ύπνο, αυτό που νιώθουμε, αυτή η αγαλίαση και η ευχαρίστηση που νιώθουμε εμείς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, πιστεύω, και αγάπη για μας. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε και τον κύριο Στράτο Σερνικό, ο οποίος δεν έχει έρθει σήμερα. Και αυτόν τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί για οτιδήποτε τον έχουμε ζητήσει και αυτός είναι δίπλα στη λέσχη. Δεν θα σας κουράσω εγώ άλλο. Το πλουρί βλέπει και... Ναι. Έφετρος παπάς και... Αξιωματικό. Μπράβο. Ο τυχερός... Ήρθαμε να πάρουμε τους ανθρώπους στα φλουριά για να καλά. Λοιπόν, ο τυχερός κερδίζει ένα κομπολόι, ένα καλό κομπολόι και ένα πάρα πολύ καλό τάβλι. Λοιπόν, είναι δύο τα δώρα. Ήμουνα και στην πυροσβεστική παλιά και έτσι έχω μάθει να είναι καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα. Θέλω να ρίξεις ποτέ εκεί όμως. Λοιπόν, θα σε ευχηθώ για ακόμα μια φορά